σε βαρύ πένθος βρίσκεται σήμερα η ελληνική μουσική σκηνή, μετά την ανακοίνωση της είδηση ότι σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, πέθανε ο Ισαάκ Σούσης, ένας από τους σπουδαιότερους τυχουργούς που γνώρισε ποτέ η χώρα. Την είδηση αυτή έκανε γνωστή μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο facebook ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος έχει ερμηνεύσει μερικές ορισμένες πολύ μεγάλες επιτυχίες του. Άλλος ένας φίλος έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο. Ο ποιητής Ισαάκ Σούσης. Τα περισσότερα έργα του τα μελοποίησε ο Λαβρέντης Μαχερίτσας, ενώ μαζί κάναμε το μαύρο μαρκαδόρο. «Σε ευχαριστούμε Ισαάκ», είπε στο ο Γιάννη Ζουγανέλη. Η οικογένεια του Ισαάκ Σούση έκανε σήμερα μια ανάρτηση στο facebook, αποχαιρετώντας το μεγάλο στιχουργό. Η ανάρτηση έγραφε «Καλησπέρα σας». Με θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα έφυγε από κοντά μας ο Ισαάκ Σούσης, γιος, αδερφός, θείο και φίλο, μα πάνω από όλα άνθρωπο με έμπνευση και πάθο για τη ζωή. Η στίχη του, τα ποίηματά του, τα βιβλία του και το χιούμορ του θα μα κρατάνε πάντα συντροφιά και θα μα εμπνέουν. Μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν έκρυβε ποτέ τι απόψει του για τον κόσμο. Ένα ανήσυχο πνεύμα που το στυλό δεν ήθελε να αφήσει. Τι να πρώτο σχολιάσει κανεί για το ιδιαίτερο μυαλό του και τη ξεχωριστή προσωπικότητά του. Το ανήσυχο αυτό πνεύμα πήγε να συναντήσει επιτέλου όσου τον επηρέασαν και αγάπησε, όσου θαύμασε και είχε στην καρδία του, φιλοσόφους, συγγραφεί, συγγενεί και φίλου. Και εμεί θα είμαστε εδώ να τον ψάχνουμε κάπου στον νότο. Θα σε θυμόμαστε με απέραντη αγάπη και θαυμασμό, τα άνυψια σου, Ζήνα και Ραφαήλ. Ισαάξ Σούσης, οι τεράστιες επιτυχίες και η συνεργασία με το Λαβρέντι Μαχερίτσα. Ο Ισαάκ Σούση είχε υπογράψει μερικέ από τι μεγαλύτερε επιτυχίε που μελοποίησε ο λαβρέντη Μαχερίτσα. Ανάμεσα του στα κομμάτια τερατάκια τσέπη, νότος, Έλα, ψυχούλα μου, Ένα Τούρκο στο Παρίσι, Έτσι και αλλιώ, Εφάπαξ, μου λε τα μάτια σου, ο παλιό στρατιώτη και αρκετά πέρα από στοιχουργό. Όμω, ο ίδιο ήταν και ποιητή συγγραφέα, έχοντα δημοσιεύσει διάφορα κείμενα, καθώ και την ποιητική συλλογή «Κλίνατε επάπειρον που κυκλοφορεί μέσα από τι εκδόσει Γαβριλίδη. Μεγάλωσα στην Αθήνα και έτσι δεν εχωρίζε, σπουδαίο πλεονέκτημα στι μέρε μα. Αντίθετα από τους καταγόμενους από επαρχία υποχρεώθηκα μόνο σε υπαρξιακές, μέχρι στιγμής, μετακινήσεις, περιπλανόμενος μια ζωή στα ίδια μέρη και ερωτήματα, Ποιο είμαι, από πού έρχομαι, ένα μεγαλύτερο κοινό με ξέρει από τα τραγούδια μου και προτιμώ να με ξέρει έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δημοσίευα ποτέ ποίηματα, αν δεν με έσπροχνε ο εκδότη και φίλος άμις Γαβριλίδη, δεν ήθελα περισσότερου μπελάδε και φίλου, γράφει το βιογραφικό του στη σελίδα του.